Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην επικαιρότητα και όχι μόνο με δεδομένο ότι μπαίνουν στη ζωή μας τα self-test για το παχύ έντερο. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν οι σχετικές για την διαδικασία αυτή από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ κομβικός είναι και ο ρόλος των φαρμακοποιών. Μαζί μας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης. Κύριε Κουντάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε με δεδομένο ότι αυτή η πρωτοβουλία έγινε θετικά αποδεχθή από το σύνολο της κοινωνίας και κυρίως από τους ανθρώπους που είναι άνω των 50, όπου δέχθηκαν και το μήνυμα για να λάβουν αυτό το self-test από το κοντινό του φαρμακείο, σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είναι μια ενέργεια την οποία έτρεξε το Υπουργείο Υγεία. Ξεκίνησε σε συνεργασία με, το φαρμακε... με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ε, η συνεννόηση αυτή η οποία έχει γίνει είναι να διανύμουν τα φαρμακεία αυτά τα τεστ στον κόσμο, σε αυτού οι οποίοι τα δικαιούνται. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό να καταγράφεται σε μια πλατφόρμα και να δίνονται οι συστάσεις, οι σωστέ οδηγίε στον ενδιαφερόμενο ώστε να ε, οδηγηθεί στον αρμόδιο γαστρεντερολόγο, ιατρό, για να κάνει ό,τι άλλο χρειάζεται ε, και να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να έχει. Το τεστ εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε uh -huh. ότι δεν ανοιχνεύει τον καρκίνο, ανοιχνεύει αίμα στα κόπρανα, τα οποία μπορεί, το οποίο σαν σύμπτωμα μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχει ή καρκίνωση, μπορεί να υπάρχουν και πολλά άλλα νοσήματα. Ω εκ τούτου, όποιο το κάνει θα πρέπει να είναι πολύ ψύχρεμο και θα πρέπει σε περίπτωση θετικού αποτελέσματο πολύ ψύχρεμα να ακούσει τι οδηγίε από τον φαρμακοποιό, να κατευθυνθεί στον γιατρό του και από εκεί και πέρα να γίνουν όλε οι απαιτούμενε εξετάσει. Επειδή στην αρχή και ορθώ κάνετε αυτή την επισήμανση στην πρώτη σα απάντηση. υπήρξε ένα προβληματισμό και υπήρξε και μια αναστάτωση. Γίναμε αποδέκτε και εμεί εδώ στην Crete TV από τηλεθεατέ μα που μα ζητούσαν διευκρινήσει μέσω των ειδικών. Θέλω να ρωτήσω το εξή: Υπήρξε λάθο διαχείριση του ζητήματο από το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί η αλήθεια είναι, στην αρχή έτσι όπω προβλήθηκε, ήταν self-test για, το, για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου. Έτσι ακριβώ διαφημίστηκε, αλλά από την άλλη πρέπει να κατανοήσουμε ότι έπρεπε να παρακινήσουμε και το ενδιαφέρον του κόσμου για να έρθει να πάρει το τεστ και να το κάνει. Όμω, όλα τα φαρμακεία ήταν σε θέση και οι φαρμακοποιοί να ενημερώσουν τους συμπολίτε μας για τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το τεστ. Επίσης μέσα στο χαρτί οδηγιών που βρίσκεται μέσα σε κάθε κουτί υπάρχουν σαφέστατες οδηγίες για το ποιος πρέπει να το κάνει, ποιος δεν πρέπει να το κάνει ε, τι κάνει σε περίπτωση θετικού αποτελέσματο, Υπήρχε δηλαδή όλη αυτή η προϋπο, όλες οι σωστές προϋποθέσεις για να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο και να γίνει όλη η διαδικασία σωστά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοιε ενέργειες απευθύνονται σε ένα πολύ μεγάλο ε, πληθυσμό. Περίπου 3 εκατομμύρια τέστη είναι το σχέδιο να διανεμηθούν στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, και σαφώ θα υπάρξουν και παραλήψεις Προβλήματα, μειονεκτήματα, κάποια πράγματα που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί στην αρχή να προκύψουν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βλέπουμε το δάσο και όχι το δέντρο. Έτσι και ποιο είναι το δάσο, ότι θα μπορέσουμε σε ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού να κάνουμε μία αυτοεξέταση. Μιλάμε για self-test, το οποίο self-test εκ του νόμου διανέμεται μόνο από τα φαρμακεία και γίνεται απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ειδικέ γνώσεις για να κάνουν τέτοιες εξετάσεις, άρα απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό και επομένως μέσω αυτής της ενέργειας θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε πιθανά, ε, πιθανούς συμπολ... συμπολίτες μας που πιθανόν να έχουν τα πρώιμα στάδια μιας ε, κακοήθειας. Ό,τι καλύτερο επιλέξαν, να μπορέσουμε ναι. να τους βρούμε νωρί και να μπορέσουμε να τους κατευθύνουμε και νωρί στο γιατρό και σε ό,τι άλλο χρειάζεται. Για να βοηθήσουμε τον κόσμο περισσότερο, και αυτό είναι και ο λόγο που ζητήσαμε να είστε απόψε εδώ. Καθώ μετά από κάποιε ημέρε που μπήκε στην ζωή όλων των Ελλήνων αυτή η νέα πραγματικότητα, υπάρχει και μεγαλύτερη ψυχραιμία από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν κάνει αυτό το τεστ και ενδεχομένω βρέθηκαν θετικοί, να ακούσουν ε, τι απαντήσει. Ε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Ε, αν κάποιο, και αυτά είναι ερωτήματα τηλεθεατών, κύριε Σκουντάκη, ε. αν κάποιο ε, που είναι άνω των 50 ετών. Έχει κάνει κολονοσκόπηση προληπτικά ή αν έχει κάνει εξέταση κοπράνων, πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο τεστ. Και μιλάω ότι αυτή η εξέταση να έχει γίνει σε κοντινό χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, όποιο έχει προβεί σε ιατρικέ εξετάσει όπω αυτέ που μου περιγράψατε, το τεστ ίσω να μην είναι απαραίτητο να γίνει. Mm -hmm. Αλλά και να γίνει, δεν χάνουμε και τίποτα δεδομένου ότι όλη η διαδικασία είναι εντελώ δωρεάν. Είναι ένα απλά εργαλείο το οποίο θα έρθει ξανά να επιβεβαιώσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα που έχει προκύψει από μια ιατρική εξέταση. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να μοιράσουμε όσο γίνεται περισσότερα τεστ, να το κάνουν όσο γίνεται περισσότεροι συμπολίτε μα, έτσι ώστε να εντοπίσουμε αυτού οι οποίοι πιθανόν θα έχουν πρόβλημα. Ε, δεν είναι αυτό που θα μα λύσει όλα τα προβλήματα, σαφώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και παραλήψεις στα προγράμματα πρόληψης, όμως ξεκινάει κάτι το οποίο με όλο του, όπως σας είπα, μειονεκτήματα, καλό είναι να το ε, κάνουμε όλοι, να το αγκαλιάσουμε όλοι, να το προωθήσουμε με ειλικρινές ενδιαφέρον και όχι να βάλουμε τρικλοποδιές και ούτε να μπούμε στη διαδικασία να το απαξιώσουμε, όπως έκαναν δυστυχώ κάποιοι συνάδελφοι υγειονομικοί. Ε, ο σκοπός αυτού, αυτής της ενέργειας είναι αγαθός, είναι ιερός και καλό είναι να συμβάλλουμε όλοι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εγώ είμαι αισιόδοξο, ε, υπό την έννοια ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε αρκετά τέτοια ε, συμπτο, ε, άτομα, συμπολίτε μας, οι οποίοι θα έχουν αρχές κάποιας κακοήθειας στο έντερο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε εγκαίρως. Ενώ Είναι πολύ σημαντικό... Σε άλλη περίπτωση θα του είχαμε χάσει και θα είχαμε Βεβαίως. άλλου είδου ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να πούμε ότι ένα θετικό τεστ δεν σημαίνει, όπω είπατε και εσεί στην αρχή, ότι ο άνθρωπο πάσχει από καρκίνο. Υπάρχουν ε, μια μεγάλη λίστα απονοσήματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με ύπαρξη αίματος στα κόπρανα. Πολύ σωστά. Ε, θέλω να ρωτήσω, ένα παράδειγμα ας πούμε είναι οι αιμορραίδες ή οι ραγάδες, ένα ζήτημα που λένε πολλοί από τους γιατρούς. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, πώς αντέδρασαν, είστε, έχετε ένα φαρμακείο σε ένα πολύ κομβικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Ε, ζήσατε την εμπειρία να έρθει κάποιο που ήταν θετικό σε αυτό το self-test και να είναι σε πανικό. Όχι, ε, τουλάχιστον εμείς δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο, τέτοιο, ενδεχόμενο, αλλά έχω μάθει από άλλα φαρμακεία ότι είχαμε θετικά αποτελέσματα. Οι φαρμακοποιοί, σωστά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι σε κάποια ζητήματα, χωρίς να είναι οι αρμόδιοι να κρίνουν mm -hmm, πολλά από αυτά τα θέματα, έδωσαν όμως τις σωστές οδηγίες για να αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως πρέπει ένα τέτοιο άτομο το οποίο έχει θετικό τεστ. Βεβαίως και το αποτέλεσμα κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το τεστ, γιατί πολλοί άνθρωποι ενδεχομένω να παραλείψουν να μην είναι το ίδιο προσεκτική στη διενέργεια του τεστ. Άρα αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα, κύριε Σκουντάκη, σωστά. Πάντοτε, όταν ένα τεστ γίνεται στο σπίτι, πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο του λάθου και να βγει ένα ψευδό θετικό ή ένα ψευδό αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Mm -hmm. Αυτό υπάρχει και ισχύει για όλες τις περιπτώσεις αυτοφροντίδας και αυτοδιάγνωσης οι οποίες γίνονται στο σπίτι. Αλλά Πάντοτε πρέπει να βλέπουμε το δάσο, όπω σα είπα στην αρχή, και όχι το δέντρο. Μην μένουμε στι λεπτομέρειε. Γιατί το όλο εγχείρημα αυτό αποσκοπεί στο να βρούμε έστω και κάποιου συμπολίτε μα οι οποίοι πιθανόν να έχουν πρόβλημα. Το τεστ θα ήθελα εδώ να πω, επειδή ακούστηκαν και για το τεστ κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Mm -hmm. ε, δίνεται δωρεάν. Δεν πωλείται από τα φαρμακεία για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Επίση, στην περίπτωση που είναι θετικό, η επίσκεψη στο γαστρεντερολόγο είναι δωρεάν. Η εξέταση, η κολονοσκόπηση επίση είναι δωρεάν. Το φάρμακο το οποίο δίνεται για να γίνει η κολονοσκόπηση είναι δωρεάν. Τίποτα, καμία απολύτω επιβάρυνση δεν έχει ο συμπολίτη μα και ο ασθενή για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μια και καλή, γιατί ακούγεται ότι πολλούνται αυτά τα τεστ από τα φαρμακεία. Επίση, το τεστ αυτό, το οποίο τώρα βλέπω του παρουσιάζεται και στην οθόνη, ένα από τα τεστ αυτά, έχει όλε τι εγκρίσει από τον ΕΟΦ. Uh -huh. Έτσι, έχει περάσει από όλους τους ελέγχους που πρέπει να περάσει. Η όλη διαδικασία επίσης της ε, ενέργειας αυτής που γίνεται είναι εγκεκριμένη και από τον ΕΟΦ και έχει καταρτιστεί από επιστήμονες, όπως λέει και το Δελτίο Τύπου που έβγαλε το Υπουργείο Υγείας στις 26 του μήνα για να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, ε, η όλη αυτή η διαδικασία έγινε από ομάδα επιστημόνων, καθηγητών, του Προέδρου της Γαστατερολογικής Εταιρεία της Ελλάδος. Έχουν εγκρίνει όλη αυτή, αυτή τη διαδικασία και αυτή την ενέργεια η οποία γίνεται τώρα. Δεν έγινε για να εξυπηρετηθούν κάποια συνδικαλιστικά ή συντεχνιακά συμφέροντα. Έγινε με πλήρη ε, συνείδηση να υπηρετήσουμε αυτό που λέγεται δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα, αν διαβάσατε και το δελτίο τύπου που πιστεύω το διαβάσατε, στην τελευταία παράγραφο λέει το εξή. Μην απαξιώσουμε την όλη αυτή διαδικασία προβάλλοντα συντεχνιακά συμφέροντα και απόψει οι οποίε δεν βοηθάνε. Εγώ πιστεύω ότι κάθε ο κάθε υγειονομικό ο οποίο μπορεί να έχει αντίρρηση για, αυτό το, για όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και θέλει να συμβάλλει θετικά, θα έπρεπε να απευθυνθεί στους αρμόδιους επιστημονικούς συλλόγους, θα έπρεπε να απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας και εκεί να κάνει τις επισημάνσεις του σαν επιστήμονας μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και όχι με άλλους τρόπους που θέλουν να προκαλέσουν απλά εντυπωσιασμό. Ε, ήθελα να το πω και αυτό mm -hmm. και από εκεί και πέρα ε, θέλω να προστατεύσω όσο γίνεται όλη αυτή τη διαδικασία η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή και να παρακινήσω και από την εκπομπή σας όσους περισσότερους συμπολίτε μας, εφόσον το δικαιούνται, να έρθουν στα φαρμακεία, να πάρουν το τεστ και να κάνουν την εξέταση. Κύριε είναι Σκουντάκη. πολύ εύκολη ναι. η εξέταση και επομένως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην την κάνουμε. Προσπαθώ να σας μεταφέρω τα ερωτήματα επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές μας. Υπάρχουν πολίτες που λένε ότι ενώ είναι άνω των 50 δεν τους έχει έρθει ακόμα το μήνυμα. Ε, αυτό να, ε, να υποθέσω οφείλεται στο γεγονό ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός τριών εκατομμυρίων πολιτών περίπου Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι από την πέρα που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία δεν μπήκαν όλα τα άμκα στο σύστημα για να μην ε, φορτωθεί το σύστημα και μπλοκάρει τις mm -hmm. πρώτες μέρες αυτή τη στιγμή κάθε μέρα έχω την ενημέρωση ότι μπαίνουν συνεχώς ΑΜΚΑ, επομένως όποιος δεν μπόρεσε να το προμηθευτεί, μέσα στις επόμενες ημέρες θα δει το ΑΜΚΑ του μέσα στο σύστημα, εφόσον ρωτήσει το φαρμακείο και θα μπορέσει να το πάρει. Τώρα ένα τελευταίο ερώτημα και θα κλείσω με αυτό. Ε, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις αίματος, κύριε Σκουντάκη, βεβαίω. Δεν είστε γιατρό, όμω σίγουρα έχετε την εμπειρία και λόγω ε, τη δική σα επιστημονικότητα ε, που αποτυπώνουν την πιθανότητα ε, προβλήματος σε κάποια όργανα όπως ε, η... η ύπαρξη αίματος. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αιμοσφαιρίνη. Αυτό καλύπτει ε, προληπτικά α, κάποιους που δεν θέλουν να κάνουν το τεστ. Κοιτάξτε, η ανείχνευση του αίματος στα κόπρανα είναι πολύ συγκεκριμένη εξέταση. Mm -hmm. ε, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν υπάρχει άλλη εξέταση για να μπορέσουμε να ε, δούμε αν υπάρχει Πρόβλημα στο παχύ έντερο. Πιθανόν μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε ένα γαστρεντερολόγο και να γίνει μια κολονοσκόπηση. Αλλά αυτά είναι θέματα που πρέπει σίγουρα να σα τα ξεκαθαρίσει Μάλιστα. και να τα απαντήσει ένα γιατρό Δεν είμαι εγώ αρμόδιο για να τα απαντήσω. Κύριε Σκουντάκη, σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Και εγώ σας Νομίζω ευχαριστώ. ότι καταφέραμε να λύσουμε αρκετέ απορίε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σα βράδυ.